Σε μια ητοφολιά στο φαράγγι του Λούσιου, η παλιά μονή φιλοσόφου ακτινοβολεί ακόμη και μέσα από τα μυστηριακά της ερείπια τη βυζαντινή έγκλη του φιλόσοφου ιδρυτή της. Οι λίγες αγιογραφίες φέγγουν μέσα από τα χαλάσματα και από τις πέτρινες επάλξεις ακούγεται αιώνια η βουή του ποταμού. Πιο ψηλά η νέα μονή, γαλήνια και νοικοκυρεμένη, με ελάχιστους μοναχούς αλλά πλήρης από την αγάπη του Θεού, κρατάει ακόμη τις πόρτες της ανοιχτές στους ευσεβείς ταξιδιώτες της Αρκαδίας. Το συγκρότημα αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα της Πελοποννήσου. Η Μονή Φιλοσόφου είναι χτισμένη στη Μονόπορη, σε ένα από τα πλέον δύσβατα και επιβλητικά κομμάτια του φαραγγιού του Λούσιου. Η θέση ονομάστηκε έτσι γιατί έχει έναν πόρο, ένα μονοπέρασμα του ποταμού, και αυτό βρίσκεται ανάμεσα στα μοναστήρια Προδρόμου και Φιλοσόφου. Η Μονή αποτελείται από δύο διακριτά συγκροτήματα, την Παλαιά Κάτω Μονή και την Νέα Πάνω Μονή, οι οποίες ενώνονται με ένα μονοπάτι μήκους 600 μέτρων. Η ιστορία της ξεκινάει στην Παλαιά Μονή, η οποία δημιουργήθηκε την περίοδο 963 με 967 και είναι ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Πελοποννήσου. Αυτοκράτορας τότε στο Βυζάντιο ήταν ο Νικηφόρος Φωκάς και τη Μονή αποφάσισε να κτίσει ένας από τους πιο σημαντικούς και μορφωμένους αξιωματούχους του, ο Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος, ο οποίος καταγόταν από τη Δημητσάνη. Ο Λαμπαρδόπουλος είχε τον τίτλο του πρωτασυκρίτου του αυτοκράτορα. Ήταν δηλαδή έμπιστος σύμβουλος, ο οποίος διαχειριζόταν τα απόρριτα ζητήματα. Ήταν και οικείος, δηλαδή πολύ κοντινό πρόσωπο στον Νικηφόρο Φωκά, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν ένα είδος βυζαντινού πρωθυπουργού. Πήρε την προσωνυμία φιλόσοφος, πιθανώς γιατί είχε και τίτλο πανεπιστημιακού καθηγητή της εποχής. Ο Λαμπαρδόπουλος, πιθανώς μετά το τέλος της θητείας του ως έμπιστος αξιωματούχος του αυτοκράτορα, αποφάσισε να αποσυρθεί από τα εγκόσμια σε ένα νέο μοναστήρι κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Ήθελε αφενός να μονάσει, αφετέρου να βοηθήσει με το πνευματικό έργο της νέας μονής τον τόπο ο οποίος στερούνταν μορφώσεως. Γι' αυτό το σκοπό σχεδίασε την ίδρυση σχολής μέσα στη νέα μονή. Ο ίδιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Πολύευκτος χορήγησε τότε σιγήλιο, δηλαδή πατριαρχικό έγγραφο, στο Λαμπαρδόπουλο, με το οποίο παραχωρούνταν σταυροπηγιακά προνόμια και προστασία στην καινούργια μονή. Το σιγήλιο χάθηκε όμως με την πάροδο των χρόνων και κάποτε οι φιλοσοφίτες μοναχοί ζήτησαν από το Πατριαρχείο αντίγραφο, οπότε αναζητήθηκε το αρχικό στο αρχείο του Πατριαρχείου, βρέθηκε και τελικά χορηγήθηκε αντίγραφο των σταυροπηγιακών προνομίων της Μονής Φιλοσόφου τον Μάιο του 1624, το οποίο υπέγραψε ο τότε Πατριάρχης Κύριλλος Πρώτος Λούκαρης και τρεις ακόμη Πατριάρχες και Συνοδικοί Αρχιερείς. Παρότι ως το 1624 ελάχιστες πηγές υπάρχουν που να καταδεικνύουν την ιστορική πορεία της Μονής, φαίνεται ότι άκμασε και έγινε λαμπρό πνευματικό κέντρο στην Πελοπόννησο. Διατηρούσε βιβλιοθήκη με σημαντικά χειρόγραφα του 12ου αιώνα, κάποια από τα οποία σώθηκαν και φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι εδώ λειτουργούσε περίφημη σχολή από την οποία αποφύτησαν πλήθος ιεράρχες και λόγοι. Εκτιμάται δε ότι από τη Μονή Φιλοσόφου ξεκίνησαν 7 πατριάρχες, 70 μητροπολίτες και 3.500 ιερείς και δάσκαλοι, οι οποίοι διέπρεψαν στην Πελοπόννησο αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Στα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της ανέπτυξε μια ιδιαίτερη ιεραποστολική δράση. Στην περιοχή γύρω της και λίγο μακρύτερα υπήρχαν πολλές εγκαταστάσεις και οικισμοί Σλάβων, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην Πελοπόννησο νωρίτερα από την ίδρυση της Μονής και υπήρχε μια γενικότερη πολιτική από τη Βασιλεύουσα να ενσωματωθούν οι Σλάβοι στην Αυτοκρατορία. Ήταν όμως δύσκολο και κάποιοι προσπάθησαν να το κατορθώσουν χρησιμοποιώντας βιαία μέσα. Η Μονή Φιλοσόφου ενάντια σε κάθε βιαιοπραγία έστελνε μορφωμένους μοναχούς να δημιουργήσουν μικρά μετόχια δίπλα στα χωριά των Σλάβων. Αυτοί είχαν και ιατρικές γνώσεις
και έτσι με τον καιρό πρόσφεραν εκτός από την αγάπη τους σημαντική βοήθεια στους βοσκούς και τους χωρικούς αυτούς, καταφέρνοντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Σταδιακά τους έπειθαν να μην αφήνουν τα παιδιά τους αγράμματα και να τα φέρουν στη σχολή της Μονής Φιλοσόφου. Και έτσι σιγά σιγά κατάφεραν να γαλουχήσουν ειρηνικά πολλούς Σλάβους της περιοχής με τον Ορθόδοξο Βυζαντινό πολιτισμό. Τη μεγάλη προσφορά της σχολής αναγνωρίζει η λαϊκή παράδοση μέχρι σήμερα, αφού η Παλαιά Μονή Φιλοσόφου χαρακτηρίζεται ως κρυφό σχολείο. Το σχολείο λειτουργήσε μάλλον σε χώρο του Καθολικού και σε αυτό μάθαιναν γράμματα τα παιδιά των κατατρεγμένων χριστιανών της περιοχής, οι οποίοι αποδειγμένοι έβρισκαν καταφύγιο και σωτηρία από τις επιδρομές των Τούρκων, αφού κρυβόντουσαν και ζούσαν για καιρό στα πάμπολα σκηταριά που ακόμη έστηκαν όρθια, διάσπαρτα μέσα στη δύσβατη και γεμάτη πυκνή βλάστηση χαράδρα του Λούσιου. Η κορύφωση της ακμής της Παλαιάς Μονής Φιλοσόφου, σύμφωνα με τους μελετητές, ήρθε το 17ο αιώνα, όταν είχε στην κατοχή της μεγάλη περιουσία, ακίνητα, χωράφια και άλλα. Στα τέλη του 17ου αιώνα όμως εμφανίστηκαν προβλήματα που οφείλονταν εν μέρη στο διπρόσιτο της θέσης της. Οι παραδόσεις μιλάνε για πτώσεις βράχων και ασταθή εδάφη. Σίγουρα όμως η μετεγκατάσταση έχει να κάνει με την ανθυρή οικονομική της κατάσταση, η οποία απαιτούσε μια θέση με καλύτερη πρόσβαση για τη μεταφορά των αγαθών, ίσως και νέα μεγαλύτερα κτίρια και περισσότερα κελιά για τους μοναχούς. Γεγονός είναι ότι τότε οι φιλοσοφίτες μοναχοί αποφάσισαν να τη μεταφέρουν λίγο βορειότερα, σε ένα πιο ομαλό τμήμα της κοιλάδας του Λούσιου, πιο προσιτό στους πιστούς. Η νέα θέση βρίσκεται περίπου 500 μέτρα βορειότερα. Το νέο καθολικό ιδρύθηκε το 1691 και το 1693 κοσμήθηκε με περίφημες στιχογραφίες. Μετά από 7 χρόνια, γύρω στο 1700, ολοκληρώθηκε η ανέγερση των πτερίγων, όπου στεγάζονταν τα κελιά, ο ξενώνας, η τράπεζα και οι λοιποί βοηθητικοί χώροι. Η περιουσία της Μονής εκείνο τον καιρό δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητη. Μετά τη μεταφορά στη νέα θέση, συνέχισε να ακμάζει οικονομικά και να προσφέρει μεγάλο πνευματικό έργο στην περιοχή. Πολλά έγγραφα αγοραπολισιών, ανταλλαγών, δωρεών και αφιερωμάτων καταδεικνύουν τη σημαντική θέση της στον τόπο. Μεγάλες ιδιοκτησίες, αμπέλια, χωράφια, οπορώνες, λινή, ελαιοτριβία, αλευρόμηλοι, καλύβες κτλ. Προσφέρθηκαν με δωρεές και κληροδοτήματα. Μάλιστα, στα μέσα του 18ου αιώνα, η Μονή Φιλοσόφου είχε περιουσία έως και στην Καλαμάτα. Υπήρξαν περιπτώσεις όπως αυτές των αδερφών Μίχου και Σταύρου Δήμου από τα Ιωάννινα, οι οποίοι το 1734 τις δώρησαν τεράστια περιουσία στο Μπαρδάκι Ηρέας και με τα χρόνια δωρήθηκε στο μοναστήρι όλο το χωριό. Στα επόμενα χρόνια η πνευματική κληρονομιά της σχολής της Μονής Φιλοσόφου μεταφέρθηκε στη Δημητσάνα, όπου το 1764 ιδρύθηκε η Σχολή των Ελληνικών Γραμμάτων. Συνέχισε το μορφωτικό και πνευματικό έργο που αιώνας δημιούργησε η Μονή Φιλοσόφου και οι δυο σχετίζονταν ως μήτρη και θυγατέρα, όπως λένε. Οι μέρες της ακμής και της προκοπής άρχισαν να σκιάζονται μετά το 1770 από τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν τα ορλοφικά. Ορδές των Καλβανών λαϊλάτισαν την Άδεια Μονή, αφού οι μοναχοί είχαν φύγει για να σωθούν. Στα 1779 επέστρεψαν και με πολύ κόπο προσπάθησαν να την ανασυγκροτήσουν κάνοντας εράνο στα γύρω χωριά. Το 1785 το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως εξέδωσε συγχωρητήριο πατριαρχικό σιγήλιο, μια μορφή γραπτού μνημόσυνου για όλους τους πατέρες που πέρασαν από εδώ. Το υπέγραψε ο Πατριάρχης Γαβρίλ III, οι δυο πρώην Πατριάρχες Κωνσταντινούπολεως Ιωαννίκιος και Θεοδόσιος, καθώς και 8 επίσκοποι. Το 1786 ο Πατριάρχης Προκόπιος μαζί με 11 επισκόπους υπέγραψαν νέο πατριαρχικό σιγήλιο με το οποίο ανανεώνονταν τα σταυροπηγιακά προνόμια της Μονής. Συμφώνησαν δε, αναγνωρίζοντας τη μακραίωνη πνευματική κληρονομιά της,
ότι η ετήσια οφειλή της στο Πατριαρχείο ήταν μόνο μια οκά κερί. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, δημητσανίτης στην καταγωγή, ανανέωσε το 1798 με νέο σιγήλιο τα σταυροπηγιακά προνόμια της Μονής. Το ίδιο έγινε και με τις υπόλοιπες σταυροπηγιακές πονές εκείνη τη χρονιά, σε μια προσπάθειά του να τις τονώσει οικονομικά και θρησκευτικά. Το σιγήλιο, υπογεγραμμένο από τον Πατριάρχη και 11 επισκόπους, τακτοποιούσε διάφορα οικονομικά ζητήματα. Ο Πατριάρχης όριζε με το νέο σιγήλιο σε μόλις 28 γρόσια την κατέτοση υποχρέωση της Μονής προς το Πατριαρχείο. Είναι φανερό πως αντιμετώπιζε με αγάπη και φροντίδα το ιστορικό μοναστήρι της ιδιαίτερης πατρίδας του. Από τα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου φάνηκαν οι μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Μονή, καθώς τα οικονομικά προβλήματά της μεγάλωσαν. Το 1816 το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως εξέδωσε ένα τελευταίο σιγήλιο με το οποίο ανέθετε τη διοίκηση της Μονής και της Σχολής σε Επιτροπή Προεστών του Χωριού και του Τοπικού Επισκόπου. Ταυτόχρονα όριζε ότι η Μονή θα πλήρωνε τους μισθούς των δασκάλων της σχολής από δικά της έσοδα. Δυστυχώς με τα χρόνια οι μοναχοί στη Μονή Φιλοσόφου λιγόστεψαν. Στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, όπως και τα υπόλοιπα μοναστήρια του Λούσιου, έγινε καταφύγιο των εξεγερμένων χριστιανών. Οι δωρεές και οι προσφορές όμως αλατώθηκαν. Η ιστορία της τα επόμενα χρόνια ταυτίστηκε με αυτήν εκατοντάδων μονών στην Πελοπόννησο, οι οποίες διαλύθηκαν επειδή είχαν λιγότερους από 6 μοναχούς. Η κυβέρνηση αποφάσισε να την κλείσει το 1833 και σε μια ίστατη προσπάθεια οι δημογέροντες της Δημητσάνας απέφθηναν επιστολή το 1834 στον έπαρχο, προσπαθώντας να εξαιρέσουν τη Μονή Φιλοσόφου, εκθιάζοντας το πνευματικό της έργο και τη σχέση της με τη σχολή της Δημητσάνας. Η απόφαση όμως δεν άλλαξε και έτσι η Μονή έκλεισε και η μεγάλη περιουσία της χάθηκε για πάντα. Η ερήμος ήρθε γρήγορα στο πάλε ποτέ ακμαίο και ισχυρό μοναστήρι. Στις 14 Απριλίου 1922 έγινε με βασιλικό διάταγμα μετόχη της Μονής Τιμίου Προδρόμου. Οι προδρομήτες αδελφοί προσπάθησαν όλα τα χρόνια να στηρίξουν το εγκαταλειμμένο μοναστήρι και την εποχή της Ηγουμενίας του Αρχιμανδρίτη Θεόκτους του Αλεξόπουλου έγιναν σπουδαία έργα με κορυφαίο την αναστήλωση και επάνδρωση της νέας Μονής Φιλοσόφου. Το 1953 κατασκευάστηκε η γέφυρα που ενώνει το δρόμο από τη Μονή Προδρόμου στη Φιλοσόφου, ενώ το 1960 ολοκληρώθηκε ο δρόμος από το χωριό Μάρκος. Το 1990 ξεκίνησε νέα αναστηλωτική προσπάθεια. Τα κτίρια βρίσκονταν σε κακό χάλι και το κάποτε λαμπρό καθολικό ήταν γεμάτο υγρασία και σοβαρές φθορές. Οι πατέρες λένε ότι τότε έμπαιναν για τη λειτουργία κρατώντας ομπρέλα για να προστατευτούν από τα νερά που έτρεχαν από τη στέγη. Μελέτη και κατασκευή εκπώνησε η Διεύθυνση Αναστηλώσεως Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατά την αναστήλωση διορθώθηκε και ανακαινίστηκε το διόρροφο κτίριο, αποκαταστάθηκε ο πύργος στην αρχική του μορφή, πλακοστρώθηκε ο αύλιος χώρος, αποκαταστάθηκαν οι φθορές στο καθολικό και στεγανοποιήθηκε η στέγη. Το 1993 αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της Μονής Φιλοσόφου, στην οποία τοποθετήθηκε ως οικονόμος μετοχιάρης ο προδρομήτης μοναχός Θεόφιλος Θεοδωρόπουλος. Η Μονή Προδρόμου έκτοτε στηρίζει αδιάλειπτα το ιστορικό μοναστήρι του Λούσιου, το οποίο μετά από 160 χρόνια ερήμωσης ξανάναψε το πνευματικό του φως πάνω από τη βαθυπράσινη κοιλάδα. Στην Παλαιά Μονή καταλήγει ένα ωραία πλακστρωμένο μονοπάτι που διασχίζει την πυκνή βλάστηση με τις μαργαρίτες, τα πουρνάρια, τις δρύς και τις αγριοβιολέτες, περίπου 600 μέτρα μετά τη Νέα Μονή Φιλοσόφου. Η Παλαιά Μονή είναι κτισμένη σε μια από τις πολλές σπηλιές του Φαραγγιού. Το κύλωμα του βράχου είναι διάμικες με προσανατολισμό νοτιοδυτικό-βορειοανατολικό και έχει μήκος 128 μέτρα, αλλά το πλάτος του ποικίλει από 8 μέτρα ως 50 πόντους. Ο βράχος δημιουργεί ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό τοπίο,
με τα τείχη της μονής ΣΥΡΙΖΑ κτισμένα στην κάθετη ορθοπλαγιά. Από κάτω τον γκρεμό και τα νερά του Λούσιου να κυλούν βοερά 200 μέτρα πιο χαμηλά. Τα τείχη διέθεταν φυλάκια και είναι γεμάτα θηρίδες, ανοίγματα, πηλίδες και σκαλοπάτια που δημιουργούν μια υποβλητική εικόνα. Ο ρόλος τους ήταν να στηρίζουν κατασκευαστικά τα διάφορα κτίσματα ως αντιρρίδες, αλλά και να συνθέτουν ένα σπουδαίο αμυντικό σύστημα, καθιστώντας τη μονή σχεδόν απόρθητη. Τα κελιά και τα βοηθητικά κτίσματα ήταν διόρροφα, αλλά σήμερα είναι απλώς ερείπια και λιθοσωρή. Διακρίνονται επίσης κάποιες στέρνες, καθώς και ένα υποτυπώδες πύληνο σύστημα υδρομάστευσης, με το οποίο συγκέντρωναν νερό από πηγές στο βράχο. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι ένας κομψός ναός, τετράστυλος, σταυροειδής, εγγεγραμμένος, με οκταγωνικό τρούλο. Διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση. Ο τρούλος και μέρη της τυχοποιίας έχουν καλέσθητο και αραμοπλαστικό διάκοσμο. Ο ναός είναι μικρός και ήταν κάποτε κατάγραφος από αγιογραφίες, οι οποίες δυστυχώς σήμερα είναι πολύ φθαρμένες και δυσδιάκριτες. Τα λείψανα της τυχογράφησης οπωσδήποτε φανερώνουν βυζαντινό τεχνίτη με λεπτότητα και μεγάλη ευαισθησία. Δυστυχώς το εσωτερικό του καθολικού είναι γεμάτο σκουπίδια και εγκαταλειμμένο, ενώ έχει τοποθετηθεί και ένα σειρμάτινο πλέγμα μετά την είσοδο για να αποτρέπει την είσοδο των εκατοντάδων νυχτερίδων. Η πόρτα του πλέγματος είναι κλειδωμένη. Δίπλα από το καθολικό βρίσκεται το οστεοφυλάκιο. Η θέα στο φαράγγι και η αίσθηση γαλήνης από τα τείχη δίπλα στο βυζαντινό κομψοτέχνημα του ναού είναι κάτι που δεν ξεχνιέται εύκολα. Νέα Μονή Φιλοσόφου. Στη Μονή καταλήγει ασφαλτοστρωμένος δρόμος είτε από το χωριό Μάρκος είτε νότια από τη Δημητσάνα, ακολουθώντας το δρόμο προς Παλαιοχώρη, περνώντας το πετρόκτιστο γεφύρι της Μονόπορης. Είναι καθαρή μονή και νοικοκυρεμένη. Διατηρεί πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική μετά την επιτυχημένη της αναστήλωση. Η αυλή εκτείνεται σε δύο επίπεδα λόγω του επικλινούς εδάφους. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνει φυσικά το εντυπωσιακό καθολικό που κτίστηκε το 1691 επί ηγουμενίας του πατέρα Άνθιμου και με τη συνεισφορά των πατέρων της μονής Παχούμιου, Γρηγόριου, Παρθένιου και άλλων μοναχών. Είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου και είναι τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο, διακοσμημένος με κεραμικά πιάτα. Το κοδωνοστάσιο βρίσκεται πάνω από την είσοδο στο νότιο τείχος. Υπάρχει και άλλη είσοδο στο νότιο τείχο στη μεριά του πρόναου, από την οποία σήμερα μπαίνουν οι προσκυνητές. Μέρος της εξωτερικής τυχοποιίας είναι διακοσμημένο με οδοντοτές ταινίες και άλλα κεραμοπλαστικά στοιχεία. Το ναό έκτισαν βορειοϋπηρώτες με πρωτομάστορα τον Γιώργο Αρβανίτη από τον Πιθεκούκι της Βορείου Ηπείρου. Το επίπεδο του κυρίως ναού είναι 3 σκαλιά χαμηλότερα από τον πρόναο Νάρθηκα. Ο θόλος στον πρόναο διατηρεί παλιές φθαρμένες τοιχογραφίες, ενώ το εσωτερικό του κυρίως ναού είναι κατάγραφο από εξαιρετικής τέχνης αγιογραφίες. Η αγιογράφηση έγινε το 1693 από άγνωστο αγιογράφο, ο οποίος ακολουθεί όμως τις αρχές της Βυζαντινής αγιογραφίας. Τα έξοδά της κάλυψε ο Πασάς Μαυροειδής Φαρπάκης από τη Στεμνίτσα. Παραδόσεις και αρχεία της περιοχής ιστορούν πως ο Φαρμάκης ήταν χριστιανός, ο οποίος αρπάχτηκε σε πεδομάζωμα, έγινε γενίτσαρος και εξισλαμίστηκε. Εξελίχθηκε ως άξιος στρατιωτικός σε Πασά, αλλά πολλά χρόνια μετά και κατά την περίοδο που η Πελοπόννησος ξαναπέρασε στα χέρια των Ενετών, ο Φαρμάκης μετανιωμένος επανήλθε στη χριστιανική πίστη και με την τεράστια περιουσία του βοήθησε εκκλησίες και μοναστήρια της περιοχής, μεταξύ των οποίων και τη Νέα Μονή Φιλοσόφου. Ακριβώς δεξιά στην είσοδο από τον πρόναο προς τον κυρίως ναό, υπάρχει πορτρέτο του Φαρμάκη με μπλε κάπα και κόκκινο καπέλο ηγεμόνα. Εντυπωσιακό και λεπτεπίλεπτο είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Καθολικού με δεσποτικές εικόνες εξαιρετικής τέχνης. Ανήκουν στην κριτική σχολή και είναι φιλοτεχνημένες από τον ζωγράφο Βίκτορα τον Κρή,
το έτος 1694. Τη δαπάνη επομίστηκε ο Γεώργιος Προκόπης από την Τρεστενά, τη σημερινή Μελισσόπετρα. Στο 12ωρο επίσης υπάρχουν εικόνες με ενδιαφέρουσα τεχνοτροπία. Ο σταυρός πάνω από το τέμπλο είναι πλαισιωμένος από δύο επιβλητικούς επιχρυσωμένους δράκοντες. Το τριώροφο κτίριο του Ξενώνα, το οποίο ονομάζεται και πύργος, κτίστηκε το 1700, αλλά για το διώροφο κτίριο των Κελιών δεν έχουμε σχετικές πληροφορίες. Μετά την ανακαίνιση, οι παλαιοί βοηθητικοί χώροι προσαρμόστηκαν στις νέες ανάγκες της Μονής. Για παράδειγμα, το παλιό κελάρι έγινε τράπεζα. Στην παλαιά τράπεζα όπου γευμάτιζαν οι μοναχοί, έχουν σωθεί και κάποια υπολείμματα τοιχογραφιών. Ένα από τα πιο όμορφα σημεία της αυλής βρίσκεται ακριβώς πίσω από την κόγχη του Ιερού του Καθολικού, εκεί όπου τα πέτρινα πεζούλια είναι κτισμένα σχεδόν πάνω από τον κάθε τον γκρεμό, στο βάθος του οποίου φαίνεται να αφρίζει.